Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους, πιστεύω, των περισσότερων εργαζόμενων σε αυτό το νοσοκομείο, γιατί μας κάνει την τιμή ένα ιστορικό κόμμα, όπως είναι το ΚΚΕ, να έρθει στο χώρο που ο καθένας από εμά δίνει ένα κομμάτι από τον εαυτό του, με τα όσα προβλήματα έχουμε και τα οποία είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να μας θυμίσετε και να συζητήσετε μαζί μας λύσεις για τα προβλήματα του εσύ που πραγματικά έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Εγώ θα πω δύο-τρία πράγματα για την κατάσταση στην υγεία στα παιδιά στην Κρήτη. Πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με δεδομένο ότι όπως γνωρίζετε όλοι η μεν παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή η μοναδική μονάδα ψυχικής υγείας παιδιών ε, αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί, δηλαδή λειτουργεί σαν εξωτερικό ιατρείο ουσιαστικά. Δεν νοσηλεύονται εκεί παιδιά. Ε, καταλαβαίνετε αυτό τι συνέπειες έχει, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε ότι σήμερα τα ψυχικά νοσήματα στα παιδιά παρουσιάζουν μια ε, ραγδαία επιδείνωση, η κατάθλιψη, οι αυτοκτονίες, ε, οι εθισμοί, όπως είπε προηγουμένως η συνάδελφος. Ε, και βέβαια λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης, όπως είπαμε προηγουμένως. Οι δύο παιδοχειρουργικές κλινικές... Μα... Οι δύο κλινικές Μα... που έχει το νησί μας, η μία που είναι στα Χανιά και η άλλη που είναι εδώ στο Παγνί, ευχαριστώ. Και οι άλλη που είναι στο Παγνί, είναι και αυτές υποστελεχωμένες και υπάρχει αυτή τη στιγμή, με παρετήσει συναδέλφων, εντό των πυλών ε, κίνδυνο να κλείσουν. Καταλαβαίνετε και αυτό ένα μείζονο σημασία για τα παιδιά, τα χειρουργεία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τι οικογένειε που αυτή τη στιγμή έχουν οικονομική ανέχεια, να πρέπει να πηγαίνουν στην Αθήνα για χειρουργία των παιδιών του και όλα αυτά. Για να μην μιλήσουμε βέβαια για την υποστελέχωση στι παιδιατρικέ κλινικέ, στα περιφερειακά νοσοκομεία στην παραμεθόριο Κρήτη, στη Σιτία μας, που είχαμε μια εξαιρετική παιδιατρική κλινική και εκεί οι συνάδελφοι ε, μεγαλώνουμε, κουραζόμαστε, συνταξιοδοτούμαστε, όμως κανείς δεν νοιάζεται για το τι γίνεται, με αποτέλεσμα οι κλινικές να υπολειτουργούν, η, η ιστορική αυτή κλινική της Σιτίας αυτή τη στιγμή να ετοιμάζεται να κλείσει, και τα παιδιά αυτά, όλα που ξέρουμε ότι υπάρχουν πρόβλημα στη μετακίνηση και μπορεί ακόμα και ανθρώπινη ζωή να χαθεί αν δεν υπάρχει μια άμεση ιατρική αντιμετώπιση, να, α, ε, να υπάρχει ε, περίπτωση να κλείσει. Για να μην μιλήσω βέβαια για τα τεράστια προβλήματα, όπω είπαμε, στι ελλείψει δομών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, στα κέντρα υγεία, στην πρόληψη που έχουμε τεράστια προβλήματα με τα παιδιά. Η παιδική παχυσαρκία στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή, είναι το νούμερο, το νούμερο ένα πρόβλημα υγεία των παιδιών και σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Όπου και εκεί βλέπουμε ανύπαρκτα προγράμματα, ανύπαρκτη πρόληψη. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που απασχολεί εμά του παιδίατρου προγράμματα πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με ειδικέ ανάγκε, που και εκεί υπολειτουργούν δυστυχώ οι δομέ και στα νοσοκομεία, αλλά και παράπλευρα οι δημόσιε δομέ ουσιαστικά είναι ανύπαρκτε και οι οικογένειε αναγκάζονται να περνάνε έναν ολόκληρο γοργοθά και να πληρώνουν πάρα πολύ μεγάλα ποσά στον ιδιωτικό τομέα. Ε, αυτή είναι η κατάσταση, όπως και να την περιγράψουμε, είναι πραγματικά εξαιρετικά δυσίωνη. Uh, το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, εμείς από την πλευρά μας οι γιατροί του ΕΣΥ, πραγματικά θέλω να το πιστεύω ότι ε, ακριβώς γιατί έχουμε περάσει από δύσκολες φάσεις, ε, περάσαμε ε, τον COVID όλη αυτή την κατάσταση ή συνεχείς, ε, να το πούμε, αλλαγές, ή μετακινήσεις υγειονομικών, οι αυτοί που φεύγουν και δεν αντικαθίστανται, οι άδειε κοίησης που δεν αντικαθίστανται και πρέπει όλες αυτές οι εφημερίες να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, μια ζωή τα ίδια. Ε, παρόλα αυτά, βλέποντας ότι η κατάσταση συνεχίζεται, παρά που βλέπουμε ότι όντως υποβαθμίζεται συνεχώς η παρεχόμενη υγεία στα νοσοκομεία, Οφείλουμε και θέλουμε να στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγεία, παρά που πολλέ φορέ βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι τέτοια που μα οθούν στην παρέτηση. Είναι σαν να σου λένε: Σήκω, φύγε. Άμα δεν σ' αρέσει, θα βρούμε άλλου. Κάπω έτσι πηγαίνει. Δεν είναι όμω έτσι τα πράγματα, διότι μια δομή υγεία δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με μπαλωματικέ λύσει. Παίρνω έναν και το μετακινώ και τον πάω εκεί. Παίρνω έναν παθολόγο από το Βενιζέλιο και τον πάω στην παθολογική του ρεθίμου. Μια δομή υγεία για να φτιαχτεί θέλει όραμα, θέλει στελέχωση, θέλει μόνιμο προσωπικό, θέλει να έχει μια προοπτική εκπαίδευση των νέων στελεχών να εξειδικεύονται με βάση την εμπειρία και τη γνώση των προηγούμενων. Θέλει ε, μια, τεχνογνωσία, μια επιστημονική γνώση, η οποία προγραμματισμένα να μεταλαμπαδεύεται, να οργανώνεται. Όλα αυτά προϋποθέτουν όραμα, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει, όραμα δημόσιας υγείας, τέτοιο ώστε να υπάρχουν τέτοιες δομές υγείας που ο ασθενής, γιατί εκεί καταλήγουμε, ποιο, ποιο είναι το ζητούμενο, να μπορούμε να παρέχουμε κι εμείς υγειονομικοί τέτοιες υπηρεσίες που να είναι ανθρωποκεντρικές. Να έχουν σαν κέντρο του τον άνθρωπο, όχι το κέρδο. Όσο πιο σωστά και αρμονικά λειτουργεί μια δομή υγεία, τόσο πιο σωστά θα παρέχονται οι υπηρεσίε υγεία στου ασθενεί. Μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το να μα λένε σήμερα ότι, ξέρετε, εσεί, αφού δεν σα αρέσει και δεν παίρνετε καλά λεφτά και δεν σα αρέσουν οι συνθήκε του εσύ, σηκωθείτε, φύγετε. Ξέρετε, ξέρετε τι μα λέει ο ο Υπουργό Υγεία σήμερα. Μπορείτε, λέει, να πηγαίνετε μετά, αφού κάνετε την εφημερία σα, αφού κάνετε τα πρωινά ιατρία, αφού κάνετε επίσκεψη, αφού, 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 να πάτε και να ανοίξετε και ένα ιδιωτικό ιατρείο. Δηλαδή, εμεί τι είμαστε. Τι είμαστε. Δεν είμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε κάποια όρια. Δεν θέλουμε να έχουμε και κάποια ε, προσωπική ζωή. Δεν έχουμε οικογένεια. Θα είμαστε δηλαδή ένα μηχανάκι που από το πρωί στο βράδυ θα δουλεύει για να μας παρέχεται η δυνατότητα να έχουμε και ένα ιδιωτικό ιατρείο. Και βέβαια η λύση των, ιδιωτικ... των ιδιωτών οι οποίοι θα έρχονται να δουλεύουν μέσα στις κλινικές μόνο λύση δεν είναι. Διότι κανένας ιδιώτης γιατρός που θα έρθει δεν μπορεί, δεν μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το όραμα που λέμε δηλαδή θα δουλεύει αποσπασματικά, θα βλέπει κάποιους ασθενείς δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι μια μονάδα υγείας. Δεν μπορεί. Επομένως, αυτά δεν είναι λύσεις. Μας λένε επίση, μα γιατί, μα γιατί λέτε ότι δεν, ε, δεν προκυρήσουμε θέσεις. Το λέγαμε τις προάλλες. Ε, ότι προκυρήθηκε μια θέση στην παιδοχειρουργική κλινική και η γιατρό σκέφτεται να πάρει τα χαρτιά τη να τα αποσύρει. Είναι νέα γιατρός, ε, με όρεξη για δουλειά κτλ. Για... Πέσυρε. Τα απέσυρε, μάλιστα. Λοιπόν... Και λέει Μα γιατί, είναι εξαιρε... «Μα γιατί να έρθει σε μια άδεια κλινική, σε μια κλινική φάντασμα, ποιος νέος γιατρός με όραμα, με ελπίδες και αυτά θα έρθει να, στε... να, είναι, να, 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 να εφημερεύει για όλη την Κρήτη. Να κάνει ας πούμε 15 και 20 εφημερίες το μήνα και να μπορεί να επιβιώσει με αυτές τις συνθήκες. Επομένως, η λύση είναι μόνο μία και δεν υπάρχουν άλλες λύσεις» χρειάζεται να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη, νέα αύξηση των δαπανών για την υγεία και να μπει ένα πρόγραμμα, με όραμα όμως, να στελεχωθούν οι κλινικές, όχι όμως με προκήρυξεις αποσπασματικές, μία θέση εδώ, δύο θέσεις εκεί, μία μετακίνηση εδώ, αλλά με ένα πρόγραμμα στελέχωσης όλων των κενών θέσεων που υπάρχουν αυτή, αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα σε νευραλγικές κλινικές, όπως είναι η Παθολογική, που είπε η συνάδελφος η νεονάκη, όπως είναι η Παιδιατρική της Αιτίας κλπ. Αυτά. Εγώ νομίζω ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, ότι ο, 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 οτιδήποτε και να πιστεύει ο καθένας όσον αφορά την κοσμοθεωρία του ή ε, την κομματική του τοποθέτηση, όταν είναι στο χώρο δουλειά, δεν έχουμε χρώματα, τα προβλήματα είναι ίδια, και το ζητούμενο είναι να έχουμε μια δυνατή μαχητική αντιπολίτευση που να μπορεί αυτά τα ζητήματα να τα διεκδικήσει αληθινά. Γι' αυτό και υποστηρίζω το ΚΚΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.